Τώρα, το αμέσως επόμενο πράγμα που θα δούμε είναι πώς μπορούμε να εστιάσουμε σε ένα πρόσωπο. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε σημεία εστίασης. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για να δημιουργήσουμε ένα σημείο εστίασης. Σε αυτό το μάθημα, αυτό που θα δούμε είναι το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σημείο εστίασης σε ένα πρόσωπο, για παράδειγμα, σε ένα άτομο από αυτά τα οποία βλέπουμε στη φωτογραφία, στο οποίο θα δημιουργήσουμε το σημείο εστίασης θολώνοντας όλη την υπόλοιπη εικόνα εκτός από το πρόσωπο στο οποίο θέλουμε να εστιάσουμε. Για να το κάνουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι το λάσο. Η κοπέλα εδώ πέρα στη μέση θα είναι αυτή η οποία θα είναι το σημείο εστίασης. Οπότε θα επιλέξουμε αυτή την κοπέλα με το λάσο. Θα κάνω λίγο ένα zoom πρώτα, πριν την επιλογή. Και μετά θα χρησιμοποιήσω το μαγνητικό λάσο, μάλλον το λάσο, το πολυγονικό λάσο για να κάνω αυτή τη δουλειά. Εδώ πέρα, όπως σας έχω πει και πριν, όταν χρησιμοποιούμε το λάσο, πρέπει να έχουμε έτσι χρόνο στη διάθεσή μας, ώστε η δουλειά μας να είναι όσο δυνατό πιο καλή γίνεται. Εδώ πέρα όμως, για τους λόγους του μαθήματος, δεν υπάρχει απαιτούμενος χρόνος. Οπότε θα κάνω αυτή τη δουλειά λιγάκι πιο βιαστικά. Ωραία. Και εδώ πέρα τώρα έχω επιλέξει την κοπέλα της φωτογραφίας. Θα κάνω αντιστροφή επιλογής. Τώρα έχω επιλέξει όλη την υπόλοιπη εικόνα και τώρα με το φίλτρο θολό πλαίσιο, αν θυμάμαι καλά, μπορώ να θολώσω την υπόλοιπη εικόνα. Εδώ πέρα μπορώ να ρυθμίσω το πόσο θολή θέλω να είναι η υπόλοιπη εικόνα. Θέλω να φαίνονται βέβαια να είναι διάκριτα και τα υπόλοιπα άτομα, αλλά θέλω η κοπέλα να είναι το μοναδικό καθαρό σημείο της εικόνας, έτσι ώστε να δημιουργήσω το σημείο εστίασης. Okay. Και έτσι τώρα έχω δημιουργήσει το σημείο εστίασης. Λοιπόν, το ίδιο θέλουμε να κάνετε κι εσείς ως άσκηση, χρησιμοποιώντας το λάσο και το φίλτρο θολό πλαίσιο. Και θα θέλαμε με το λάσο να είστε προσεκτικοί, μιας και έχετε παραπάνω χρόνο από ό,τι έχω εγώ στη συγκεκριμένη άσκηση, ώστε να επιλέξετε σωστά την κοπέλα της φωτογραφίας. Καλή επιτυχία!